Νίκο, εξόδητο διευθυντή τη Ζαμάν τη φιλοευρωπαϊκή εφημερίδα που έκλεισε ο Ερντογάν, αποκαλύπτει εντυνόμενη δραστηριότητα Τούρκων πρακτόρων στην Ελλάδα. Υπενήσεται μάλιστα ότι ετοιμάζουν κάποια συνομωσία. Ξεκαθαρίζει δε ότι αυξάνεται και ο αριθμό των πρακτόρων τη ΜΜΤ που αλωνίζουν στη χώρα μα. Στη δημοσίευσή του στο Twitter γράφει συγκεκριμένα: Οι πηγέ μου αναφέρουν πω οι τουρκικέ μυστικέ υπηρεσίε έχουν εντείνει τι παράνομε επιχειρήσει του στην Ελλάδα, αυξάνοντα τον αριθμό των πρακτόρων του. Ετοιμάζουν κάποια συνομωσία, Διερωτάται. Ο κίνδυνο τουρκική προβοκάτσια στο Αιγαίο ή ακόμη και στη Δυτική Θράκη είναι αυξημένο και οι ελληνικέ αρχέ βρίσκονται επίποδο. Έμπειροι διπλωμάτε εκφράζουν ανησυχία. Και παρακολουθούν άναυδη τη διαρκή κλιμάκωση από τον Ερντογάν τη αντιπαράθεσή του με την Ευρώπη αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι τουρκικέ μυστικέ υπηρεσίε έχουν εξαπολύσει τον τελευταίο καιρό σειρά επιχειρήσεων και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όπου κυρίω φακελώνουν του Τούρκου που σκοπεύουν να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα. Ενώ βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο και με τη γερμανική μυστική υπηρεσία BND, που αποφάνθηκε ότι ο Φετουλάχ Γιουλέν δεν αναμύχθηκε στην απόπειρα πραξικοπήματο του Ιουλίου.